Αισθητά μειωμένη εμφανίζεται η κατανάλωση στα πρατήρια της Λάρισας, με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει το 1,7 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης να ανέρχεται στα 82 με 83 λεπτά το λίτρο. Όπως δηλώνουν οι πρατηριούχοι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όταν η πτώση στην κατανάλωση στα περισσότερα βενζινάδικα αγγίζει το 40 με 60%, ενώ λουκέτο έχουν βάλει ήδη 30 πρατήρια στο νόμο Λάρισας και 1.000 έχουν κλείσει σε πανελλαδικό επίπεδο. Εγώ βλέπω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν πλέον ούτε τόσοι καταναλωτές, ούτε τόσα πρατήρια. Δεν βλέπω καμία ανάπτυξη, δεν βλέπω τίποτα, καμία άνοδο και μία φοβία, μία ανασφάλεια ακόμα και σε αυτούς που έχουν χρήματα να τα ξοδέψουν ή να αποθηκεύσουν για το μέλλον. Γενικά ο κλάδος περνάει πολύ μεγάλη κρίση, το περνούσε και πιο πριν. Οι τιμές δεν έχουμε να κάνουμε για τίποτα άλλο έκκληση. Οι τιμές έτσι όπως πήγαν με τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ήταν γυρίσει πίσω και το ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωση, ή αλλιώς δεν θα μπορούμε να αποδώσουμε τίποτα. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν πως αν ο κλάδος τους δεν στηριχθεί, το σίγουρο είναι ότι θα συρρυκνωθεί δραματικά.